Εδώ λοιπόν κοντά μας, όπως προαναγγείλαμε, η κυρία Θεοδωροζάκη, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήμουνα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Σωστά. Γραμματέας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Στα δύσκολα. Παραμένει και ο Βαγγέλης κοντά μας φυσικά. Σε μια μέρα που αναλύαμε νωρίτερα, κυρία Τζάκρη, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, παρουσιάσαμε χθες το βράδυ στο κεντρικό μας δελτίο με τη Σία Κοσιόνη. Και δείχνει μια αρκετά δυσάρεστη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μια πτωτική πορεία η οποία συνεχίζεται. Σε μια δύσκολη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα κόμμα από τα αριστερά σας, όπως λέει ο κόσμος. Μια δύσκολη εικόνα για την κοινωνία με την ακρίβεια, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση αυξάνει τις δυνάμεις της. Τι λέτε, πώς σχολιάζετε αυτή την εικόνα? 15% όμως έδειξε χθες η δημοσκόπηση της ΦΑΛΣ. Στο 100% είναι 17,3%. Σημειώνεται βέβαια αυτή η μείωση. Από το 17% στο 15%, ναι. Το μείον 2% και συν μία μονάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτό αποτυπώνει την εικόνα μας το τελευταίο μήνα από την επομένη της εκλογής. Όπου δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά δεν υπήρξε όχι ημέρα χάριτος, ούτε ώρα χάριτος, όπως λέω και εγώ. Όπως αντιλαμβάνεστε. Και ενδεχομένως αυτοί που επιφύλαξαν κάποιες τέτοιες συμπεριφορές εσωστρέφειας, έτσι, και μπορεί εν πάση περιπτώσει να μας πούν ότι ανησυχούν από τα έργα που οι ίδιοι δημιούργησαν, έτσι. Αλλά αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, φταίει η εσωκομματική αντιπολίτευση, λέτε, για την εικόνα αυτή? Πιστεύετε ότι μια εικόνα ενός πραγμού βοηθάει την εικόνα ενός κόμματος τεταγμένου που θέλει να διεκδικήσει την πλειοψηφία? Έχω πει όμως και κάτι άλλο και θέλω να είμαι. Το έχω πει και στο παρελθόν. Ότι δεν ψάχνουμε ούτε για θαύματα ούτε για θαυματοποιούς. Και ξέρετε, η ανασυγκρότηση ενός κόμματος είναι μια πολυσύνθετη θεσμική διαδικασία. Θέλει γερό στομάχι, θέλει καταρχάς πρωτοβουλίες. Ανανέωσης και καινοτομίας. Από όλους θέλει πολλά πράγματα. Συγγνώμη, κυρία Τζάκη, για να το καταλάβουμε. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η πολεμική τσακαλώτου φίλη, βίτσα, δρίτσα, όποιοι είναι αυτοί που συνθέτουν την αφισβήτηση του κυρίου Κασελάκη, πιστεύετε ότι η εικόνα σας θα ήταν καλύτερη? Ασφαλώς θα ήταν καλύτερα, αλλά λέω και κάτι άλλο. Δεν ψάχνουμε για θαυματοποιούς σε κάθε περίπτωση. Είναι αφελής όπως ψάχνει για θαυματοποιούς, όπως επίσης είναι ψεύτης. Όπως και θεωρεί εμάς αφελής, όπως αντιλαμβάνεστε, αν λέει ότι διαμαρτύρεται επειδή αυτό το θαύμα δεν επισυνέβη μέσα σε ένα μήνα. Το έχω ξαναπεί ότι ο πρόεδρός μας είναι μακράς πνοής σε κάθε περίπτωση. Το αν τηρεί τις υποσχέσεις του θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι μακράς πνοής ή πρέπει να παραιτηθεί, όπως λέει ο κύριος Ρίτσας, και να φύγει? Ο κύριος Ρίτσας λέει να δημιουργήσει κόμμα μόνος του, να φύγει. Το αν θα τηρεί τις υποσχέσεις του θα φανεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το πρόταγμα, αν θέλετε, και το ποιοί προσταγή των 150.000 που ήρθαν στην κάλπη πριν από ένα μήνα. Ναι, κανένας δεν είχε εξοδοτήσει. Κανένας δεν είχε εξοδοτήσει, Βαγγέλη μου, κανέναν να βάζει ορόσημα τις δημοσκοπήσεις. Στις ευρωεκλογές ή εν πάση περιπτώσει και το συνέδριο, όπως λένε. Άρα, αν τα αποτελέσματα. Άρα, ο πρόεδρος μας δεν είναι καθόλου μεταβατικός, δεν είναι οριστικός και μόνιμος. Δεν πρέπει να κατά τεθεί. Κατά με, όχι, γιατί σας είπα ότι αυτό το εγχείρημα. Κατ' εμέ, η λύση Κασελάκη, οι άνθρωποι του ψήφου, γιατί είναι μια λύση μακράς πνοής. Τώρα, το αν υπάρχει ένα συστημικό σχέδιο. Ήρθε για να όχι μείνει, αποδόμηση, δηλαδή. Ακριβώς. Ένα συστημικό σχέδιο μεμονωμένων αγωνιστών που δήθεν καταφέρουν εναντίον του, γιατί εγώ νομίζω ότι εκεί εντάσσονται όλες αυτές τις προσπάθειες και των τεσσάρων που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά και των που μιλούν και μίλησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι. Θα συμπορευτείτε με αυτούς, κυρία Τζάκρη, για να το καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος που λέει, όπως ο κύριος Δρίτσας προχθές εδώ στην εκπομπή μας, ότι πρέπει να φύγει ο πρόεδρος από το ΣΥΡΙΖΑ και να φτιάξει ένα δικό του κόμμα. Είναι ξένο σώμα, δηλαδή. Δεν τον θέλουμε ακούστε, να φύγει. Να σας πω κάτι. Μπορεί να συμπορευτείτε με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αυτό ρωτάω. Είναι κρίμα που ο Θοδωρής ο Δρίτσας, ο συνομιλητής μου, έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά από αυτή την πολύχρονη 16 ετών βουλευτική θητεία, υπουργική θητεία και πολλά άλλα. Να επιλέξει δηλαδή αυτό το γκροτέσκο πολιτικό φινάλε για τον ίδιο. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παυλόπουλε, ότι αυτά, το να φύγει ο πρόεδρος, να εγγραφεί ο πρόεδρος, έχουν να υποθούν από το 1975 στο Πασόκ. Όπου τότε έφυγε όλη η δημοκρατική άμυνα, αν θυμόσαστε, και μάλιστα πολύ κολοσσιαία ονόματα μεταξύ αυτών. Γιατί πιστεύετε ότι αυτά ξανεφανίζονται μετά γιατί από 40-50 χρόνια, όχι μόνο στην αριστερά, σε οποιοδήποτε κόμμα? Και μου μην πείτε το ελαφρυντικό ή το πρόσχημα, αν θέλετε, τη μεγάλη ηλικία, όπως έκανε προχθές και ο κύριος Βίτσας, έτσι, που μας είπε ότι υπάρχει απόφαση για πολιτικό κόμμα, ότι πράσινο πολιτικό κόμμα μας είπε και το όνομα του γεννητισόμενου κόμματος. Σε καμιά των περιπτώσεων. Εδώ αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι αυθόρμητο. Να σας πω ότι αυτό το είδαμε να το γράφουν σε άρθρα. Είδαμε να κυκλοφορεί σε κείμενα για συλλογή υπογραφών σε ολόκληρη τη χώρα και μας το ξεφούρνησε προχθές ο κύριος Δρίτσας μετά την πολύ επιτυχημένη περιοδία του Προέδρου Κασελάκη στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία. Είχε αυτό το μπαράζ των εμφανίσεων σε ολόκληρη τη χώρα και των πολιτικών πρωτοβουλειών, χθες στον Αίριο Πάγα, στο ΑΣΕΠ. Λοιπόν, ακριβώς για να φέρει στο τραπέζι, αν θέλετε, την κρεβατομουρμούρα και την εσωστρέφεια. Αυτό δεν είναι αιτήσια. Κρεβατομουρμούρα, λέτε, τους διαφωνούντες.
την εσωστρέφεια. Και μάλιστα αυτό έγινε συνείδητα. Γιατί, θα γιατί παραμείνετε ενωμένοι, υπάρχει... κυρία Τζάκρη. Ο πρόεδρος θες προσπάθησε να κάνει μια ενωτική ομιλία. Με ρωτήσατε κάτι για τις επιδιώξεις. Ναι. Εμάς η επιδίωξή μας, καταρχάς, εδώ φαίνεται, είναι πρόδειλο ότι υπάρχει μια προηλημένη απόφαση. Έτσι να φύγουν. Να υπάρχει μια προηλημένη απόφαση που, εν πάση περιπτώσει, να φύγουν ή να καταστρέψουν. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θέλω να το κάνω καλοκαιρινό. Διαβάζω κείμενα, ναι. Θα σας πω σε λιγάκι. Ναι. Δηλαδή, στο πρώτο θέμα που ουσιαστικά στην κυριολεξία, κατά την άποψή μου, έχει γίνει και σαν την πράγματα της κομματικής αντιπολίτευσης. Έτσι λέτε. Το πρώτο θέμα, η πράγματα της κομματικής αντιπολίτευσης. Να με επιτρέπετε να σας διαβάσω. Σοβαρό που λέτε. Να σας διαβάσω κείμενα. Να σας διαβάσω, θέλετε, ένα που διάβασα χθες και μου έκανε εντύπωση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο 15ήμερο είναι ίσως το πλέον κρίσιμο για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο Κασελάκης επιμείνει στην επίδειξη αρχηγικής πυγμής και δεν υποχωρήσει από το αίτημα διαγραφής των Βίτσα, Σκουρλέτη, Τζουμάκα, Φίλη. Η Κεντρική Επιτροπή, εφόσον δεν αναβληθεί, θα είναι κόλαση. Ναι. Τα όσα θα συμβούν θα είναι πρωτοφανής ένταση και αγριότητα. Και η διάσπαση αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Αν ο Κασελάκης κάνει πίσω και δώσει σχολοκάρτη, τότε αποδυναμώνεται. Θα είναι μάλιστα διάφορες αποδυναμωμένες κτλ. Τι ανάγκη έχουν οι άνθρωποι από τη δική μου μαρτυρία. Εδώ. Και μάλιστα το λέω ότι αυτό συναισθανόμενοι και πόσο είναι, δύσκολο είναι, για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν μια πιο αμερόληπτη στάση, και παρά το γεγονός ότι συμπορεύτηκαν προεκλογικά με αυτούς, οι άνθρωποι δεν συμμερίζονται την εικόνα της κατεδάφισης της Κουμουνδούρου και του κόμματος. Άρα λέτε εδώ υπάρχει, ένα λεπτό, εδώ υπάρχει λέτε μια συμπαιγνία κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με κάποια μίντια να καταστρέψουν. Κοιτάξτε, το κόμμα. Εγώ δεν είπα για τα μίντια. Έτσι. Μα είπατε η Πράβδα. Συγκεκριμένες φωνές. Συγκεκριμένες φωνές που φαντάζομαι αδικούν τη φωνή της κομματικής αντιπολίτευσης. Αλλά εδώ ένα ευρύτερο πολιτικό σχέδιο, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υλοποιείται με επιμέρους, α το πω, στρατηγικά βήματα. Αλλά οι προηλημένες στρατηγικές αποφάσεις είναι ορατές σε κάθε περίπτωση. Εγώ εκτιμώ ότι σα είπα προηγουμένως αυτή την Κεντρική Επιτροπή θέλουν κάποιοι να το κάνουν. Σε όλο αυτό έχει. Θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις του κυρίου Πολάκη, οι πύρινες απαντήσεις, τα υβριστικά σχόλια σε άλλο τεσίλιο. Μας είπατε κάτι για την επιδίωξη. Εμείς δεν έχουμε επιδίωξη, ούτε έχουμε κάποιο προηλημένο σχέδιο. Αλλά τι αμήνεστε. Η δική μας είναι ασύμπτωτη η στόχη μας με τους ανθρώπους που σας είπα προηγουμένως, που θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα διάλυσης, ας πούμε, και ενδεχομένως από τα υλικά της κατεδάφισης και τα ερείπια, να οικοδομήσουν, ξέρω εγώ, τη δική τους εικόνα της αριστερής θαλπορής, τη δική τους γωνία της αριστερής θαλπορής. Εμάς η επιδίωξή μας είναι διαφορετική και η στόχη μας είναι ασύμπτωτη. Να σας τους πω και να μου επιτρέψουν το θράσος. Καταρχάς είναι η αναβίωση τη κυβερνητική εναλλακτική. Πρώτα απ' όλα αυτό. Θέλουμε η Δημοκρατική Παράταξη να αποτελέσει ξανά, να κυβερνήσει τον τόπο με ικανότητα και επάρκεια. Μάλιστα. Και θέλουμε και το σημαντικότερο, να βγάζουμε την εικόνα ενός τεταγμένου κόμματος και όχι ενός κόμματος τσίρκο. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, αυτό το κόμμα, το συντεταγμένο μόνο μπορεί να διεκδικεί την πλειοψηφία. Μην ξεκινήσατε από τις δημοσκοπήσεις που σας είπα πριν. Είναι δυνατόν όταν υπάρχει αυτή η εικόνα του αλληλοσπραγμού αυτών αποτυπώνοντας δικαιολογικά. Αν το κόμμα έχει γίνει τσίρκο. Με αυτό τον αλληλοσπραγμό, τι είναι, η εικόνα αυτή η κόμματος εξουσίας. Και ο κύριος Κασελάκης. Ξέρετε, εγώ δεν μιλώ για τις πολιτικές διαφωνίες. Οι πολιτικές διαφωνίες. Πώς κατανέμεται τους όλους. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι κατά τον πολιτικό. Ποιος είναι ο θειοδαμαστής, ποιοι είναι οι κλόουν. Ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή που σας είπα ότι δεν υπήρξε ούτε μια μέρα περίοδος χάριτος, μόνο ενωτικές φώναξε τον κύριο Φίλη καταρχάς σε συνάντηση. Το οποίο αυτό δεν το θεσπίστηκε και το ίδιο. Και τον κύριο καταρχάς έδωσε θέσεις και φορτομής εξουσίας και ευθύνης, γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά τα λέγαμε εδώ, δεν περισσεύει κανείς. Λοιπόν, δεν το δέχτηκαν, έτσι. Και σε κάθε περίπτωση του στείνει κάθε μέρα χείρα φιλίας. Γιατί να τον κατηγορώ τον κύριο Θεσσαλονίκη. Αλλά πώς θα πάτε μαζί, κυρία Τζάκρη, να σας πάτε μαζί στην επόμενη φορά. Δεν είναι μόνο θέμα και θα πάτε μαζί με αυτούς. Πριν μαρτυρήσει ο κύριος Κασελάκης, μαρτύρησε και ο κύριος Τσίπρας. Και ας κάνουν ότι το ξεχνούν τίνες. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως πρέπει να αναλογιστούμε γιατί έλεγαν τότε. Πέρασε και ο Τσίπρας δύσκολες στιγμές. Φυσικά και πέρασε δύσκολες στιγμές. Από τους ίδιους δεν. Μία ερώτηση, κυρία Τζάκρη. Για τις διαγραφές θα επιμείνει ο κύριος Κασελάκης. Θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Την προσωπική μου άποψη να σας πω εγώ. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Θεωρώ ότι. Είστε στενός στην αρχική του. Εμένει στην αρχική του. Γιατί φανταστείτε, εγώ σας διάβασα προηγουμένως ότι είπε ο μεγάλος πολιτικός αναλυτής εδώ στο άρθρο του, στο πρώτο θέμα. Ναι. Σας είπα όμως και κάτι άλλο. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει και μάλιστα χωρίς δισταγμό. Γιατί αυτό που επιδιώκεται. Ότι πρέπει να διαγραφούν, λέτε. Γιατί αυτό που επιδιώκεται είναι μια συστημική προσπάθεια που νομίζω ότι αυτές οι φωνές, όσο πάμε προς την Κεντρική Επιτροπή, θα πληθαίνουν αυτές οι μεμονωμένες φωνές των αγρατισμένων. Άρα δεν σώζεται η κατάσταση, αυτό μας λέτε. Δεν σώζεται.
σώζεται η κατάσταση. Σας είπα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Αποδόμηση του κόμματο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, υλοποιείται με μικρά στρατηγικά βήματα. Αν κάνει πίσω, θα είναι επομένως. Είναι ορατές. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Να μιλήσουμε με σταρά τα λόγια. Αν κάνει πίσω στις διαγραφές ο κύριος Κασελάκης, θα είναι ένδειξη αδυναμίας. Θα είναι λάθος κατά την άποψή μου. Αλλά θέλω να μιλήσουμε με σταρά τα λόγια. Γιατί αυτό αυπηχεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι το να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει την απόφαση για επιρρήμηχθήτο για κάποιους άλλους, έτσι, είναι κάτι σαν πολιτική αυτοκτονία. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μακρά περίοδος, η αδιέξοδη περίοδος, η περίοδος ευθροποιός. Mm-hmm. Γιατί η ισοδυναμία, αν θέλετε, σας είπα, με αυτοκτονικό ιδεασμό στην προκείμενη περίπτωση. Αν μείνουν δηλαδή αυτοί, ο πρόεδρος είναι σαν αυτοκτονή. Αν μείνουν αυτοί μαζί στο κόμμα, είναι σαν αυτοκτονία ο πρόεδρος. Καταρχάς, δεν είναι απόφαση του Προέδρου. Πολιτικά το εννοώ, θα μείνουν οι ίδιοι. Εγώ είπα ότι ούτε σε άλλους ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κρατήσει αποστάσεις. Ναι, ναι. Και το είδατε από αυτό, έχουν τα γραφεί η άποψή τους και στην πολιτική γραμματεία, αλλά τηρούν και αποστάσεις και στα λόγια τους και στις στάσεις τους. Έτσι και αναφέρομαι στην νεότερη γενιά. Η προσωπική σας γνώμη είναι ότι δεν μπορείτε να συμπορευτείτε. Σύμφωνοι. Το ξαναλέω. Η προσωπική σας γνώμη είναι ότι δεν μπορείτε να συμπορευτείτε. Όχι ότι εμείς δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Ότι εδώ πρόκειται υπάρχουν προηλημένες αποφάσεις και ένα συστηματισχέδιο που εξελίσσεται σταδιακά και το βλέπουμε. Σχέδιο φθορά του κόμματος. Μπροστά μας εξελίσσεται στα μάτια ολόκληρου του Πανελληνίου. Υπάρχει αυτό. Αυτό δεν ξέρω πόσο ο κ. Κασελάκης μπορεί να το αποσυμβήσει. Νομίζω έκανε όλες αυτές τις κινήσεις. Και μάλιστα το έκανε με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ γενναιόδωρο και βαλαντόμο για να είναι. Επομένως, η επόμενη κίνηση. Για να δεχθούμε για την οικονομία της κουβέντας, ότι ο κ. Κασελάκης πραγματικά ζήτησε να τους συναντήσει όλους. Πραγματικά πρότεινε θέσεις. Ναι. Δεν είναι που το υποστηρίζει η κυρία Τζάκρη. Έτσι είναι. Έχουμε φύγει όμως από αυτό, Βαγγέλη. Ναι. Εγώ άκουσα τον κ. Τσακαλώ το χθες στην κοινοτική ομάδα να ζητάει να πάρει πίσω τις διαγραφές. Αυτό λέω. Ισοδυναμεί μια πίεση, μια άσκηση πίεση στον πρόεδρο. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Θα φτάσουμε στις διαγραφές ή οι διαγραφές θα είναι ακριβώς εκείνο το πολιτικό σημείο των τίτλων του τέλους. Άκουσε, Ευαγγέλη μου, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Πριν από 4 μήνες διαγράφησαν με απόφαση της πολιτικής γραμματείας τα στελέχη μας αυτά της Κεντρικής Επιτροπής και κορυφαία στελέχη που συμμετείχαν σε αντίπαλα ψηφοδέλτια. Και καλά έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Ναι. Τώρα από μια πλευρά. Έχει φυτικοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Έχετε πάντως και στελέχη είναι εντός μερική, του κόμματος, πούμε, κυρία Τζάκρη, μέλη Κεντρικής Επιτροπής που στήριζαν ακροδεξιούς περιφερειάρχες. Όπως επίσης και καλά έκαναν, δεν σας είπα, κύριε Ευαγγέλη μου. Καλά έκαναν, έτσι. Μάλιστα. Τώρα έχει φυτικοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Καλά έκαναν που τους στήριζαν, τους ακροδεξιούς. Καλά έκαναν που διαγράφηκαν. Δεν κατάλαβα το λόγο. Είναι, τώρα όμως αυτή, πώς να το πω, η μερική ευαισθησία με τη διαδικασία, κατά την άποψή μου, είναι σε έναν βαθμό που υποκριτική. Σας είπα, δεν ανέβαλε κανένα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξέρετε αυτό που δεικνύει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μέλη 2 ταχυτήτων. Το βλέπουμε καθημερινά. Mm-hmm. Η Πατρίκη και η Πληβή. Άρα, για να το λέμε στην περίπτωση. Για μία απόφαση, για κάποιους μία άλλη. Δεν είδα κανένα να διαμαρτύρεται που διαγράφησαν αυτή με την απόφαση πολιτικής γραμματείας. Κατά παρέκκληση του καταστατικού. Όπως επίσης, κύριε Παυλόπουλε, φετιχοποιείται τώρα, για παράδειγμα, η ημερομηνία του συναδρίου. Από ποιους από αυτούς που στο ίδιο όργανο, την Κεντρική Επιτροπή, πριν από 3 μήνες. Θα γίνει κανονικά το συνέδριο όπως αποφάσισε και τώρα Φεβρουάριο. Γιατί κάποιοι λένε πιο νωρίς. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης που ενέκρινε την πολιτική γραμματεία πριν από 2 εβδομάδες, κύριε οικονόμου. Έτσι, και αυτό θα τεθεί προς επικύρωση στην Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Την Κεντρική Επιτροπή που είναι. Που θα γίνει μεθαύριο. Τώρα, σήμερα ο πρόεδρος σας θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση? Θα τυπωθούν όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι αύριο. Καταρχάς τα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική. Του κ. Μητσοτάκη να δει μόνο τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και όχι τον πρόεδρο των Παλαιστινίων. Μάλιστα. Που είναι, ας το πούμε, μια ρογμή mm-hmm. στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ας πούμε, και είναι αντίθετη και είναι γιοταχή εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Συνάντησε και στο Κάιρο. Δηλαδή, όχι όμως σε μια αυτό. Κοινή πρωτοβουλία που υποτίθεται ότι η χώρα μας από τη θέση της. Γιατί εγώ θυμίζω. Άρα θα το θέσει αυτό ο πρόεδρος σας. Όταν έρχονται τα ψηφίσματα για την Κύπρο στο ΙΕ, ποιος μας στήριζε διαχρονικά. Ζητήματα ακρίβειας. Και θα θέσει βεβαίως και τα ζητήματα τα πολύ σημαντικά. Τα ζητήματα της ακρίβειας και, αλλά και τα θεσμικά ζητήματα. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε αυτό που πήγε να γίνει χθες, που έγινε το χρονικό διάστημα με την ΑΔΑΕ, που αυτή τη στιγμή παραπέμπονται στον εισαγγελέα 2 μέλη της επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Άρα δεν θα είναι δημοτική μας λέτε, θα θέσει και θέματα ο κ. Κασελάκη. Ξέρετε, γελάνε Μάλιστα. με εμάς στην Ευρώπη για τα Μάλιστα. θέματα. Μάλιστα. Είμαστε περίπου σαν την Ουγκάντα για τα θέματα δικαιοσύνης. Και κάτι Ωραία. Σημαντικό να αναλάβω, ότι και για το θέμα της προανακριτικής για τα Τέμπη, Ναι. Βάσει του πορίσματος της Ευρωπαίους Αγγελέως, που μάλιστα είναι και Ελληνίδα, είναι η κυρία Πόπη Παπανδρέου, μάλιστα. που έστειλε τη δικογραφία από τον Ιούλιο πίσω στην εισαγγελία του Αριού Πάγου στον κύριο Ντογκάκο πριν παραιτηθεί.
Είναι για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι στη δικαιοσύνη για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα, είναι σωστά. Γιατί υπάρχουν εδώ, φέρονται σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλλέως για τη διάπραξη του αδικήματος της απιστίας και μάλιστα σε κακοργηματικό βαθμό. Μάλιστα. Αυτό το ζητούμενο πρέπει να διερευνηθεί. Καλημέρα. Για αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα τα θέσετε λοιπόν όλα αυτά, λέτε, σήμερα στη συνάντηση. Φυσικά και μάλιστα σε αυτό θα αναλάβουμε και πρωτοβουλίες από κοινού με το ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή. Υψηλού συμβολισμού, πολιτικού συμβολισμού, πολιτικού συμβολισμού, αν θέλετε, και μεγάλη στρατηγική σημασία. Λύνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τζάκρη, Βαγγέλη, και σε ένα καλημέρα σας και καλή συνέχεια.